αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ήδη υπάρχει ένας πρόσφατος νόμος της Νέας Δημοκρατίας που ρυθμίζει τα θέματα των παρακολουθήσεων. Εμείς τον ονομάζουμε και το έχουμε τεκμηριώσει σε πολλά επίπεδα αντιδραστικό αυτών των νόμων. Όπως επίσης υπάρχει και ένα σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο παρακολουθήσεων και λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών, κομμάτι το οποίο βέβαια είναι και η ΑΔΑΕ. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Και το λέει αυτό ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που έχει πολύ πικρή πείρα για το ρόλο της συγκάλυψης των υποθέσεων υποκλοπών σε βάρος του. Και μάλιστα βλέπουμε ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν το βάζει αυτό το κομμάτι στην ατζέντα του, άρα η ευαισθησία τους. Εννοείται τις παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου του Περισσό από το 2016. Ναι. Εμείς λοιπόν αποκαλύπτουμε πανηγυρικά ότι τόσο ο ρόλος της δίθεν ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όσο και ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών αποτελούν μέρος του προβλήματος, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του άρθρου της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που μέσα σε αυτούς των ανωτάτων δικαστηρίων, που μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ το απέρριψαν. Και το απέρριψαν γιατί θέλουν διορισμένες ηγεσίες στα ανώτατα δικαστήρια για να κάνουν τα παιχνιδάκια τους, επιτρέψτε μου την έκφραση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν δικαιούται κανένας από αυτούς να μέμφεται ένα μέρος του προβλήματος που είναι και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την τακτική που εφαρμόζει. Εγώ παρακολούθησα την συζήτηση εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν συζήτηση. Εντάξει, έχει μια ένταση. Είμαστε, συζήτηση. Όχι, είμαστε εξοικειωμένοι. Λίγο σας παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό όμως. Είμαστε εξοικειωμένοι. Εμείς τις λέμε κουκορομαχίες και νου περιεχομένου αυτές τις συζητήσεις. Τι κάνουν ουσιαστικά, συσκοτίζουν το ερώτημα που έβαλε ο κύριος Κουρής προηγουμένως σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Τι έκανε ο κύριος Κουμουτσάκος, δεν το προσωποποιώ, ας πούμε ο εκφραστής των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Επικαλέστηκε τι, το πλαίσιο. Mm-hmm. Αναφέρατε νόμους. Ζητήσατε να διελευκανθεί και μάλιστα με επίσπευση των διαδικασιών. Δεν λέτε τίποτε, κύριε Κουμουτσάκο. Ξέρετε γιατί? Αυτό ακριβώς το πλαίσιο που επικαλείστε, εσείς το έχετε χτίσει, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχτισε, το ΠΑΣΟΚ το έχτισε. Τι κάνετε λοιπόν εκ του ασφαλούς? Δεν το ψήφισαν πάντως το συγκεκριμένο τα άλλα δύο κόμματα. Έχουν βάλει το χεράκι τους και στη διακυβέρνηση, όταν ήταν κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο πράγμα. Τι κάνετε λοιπόν εκ του ασφαλούς? Επικαλείστε στοιχεία τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα δώσουν απαντήσεις σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Σκούρης. Άρα υπάρχει συνευθύνη όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει για αυτό το πλαίσιο. Μίλησε κανένας από εσάς προηγουμένως για αυτό το πλαίσιο? Κανείς. Και δεν το γίνεται τυχαία. Στην κοκορομαχία λοιπόν που ήμασταν θεατές εδώ πέρα, δεν υπήρξε κάποια σχετική αναφορά σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όλο αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, που εσείς αποφεύγετε να αναφέρετε, έχει έναν σκοπό. Να τυθασεύσει, να τσακίσει, να ελέγξει το λαϊκό κίνημα, τις διαμαρτυρίες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βιώνει ο κόσμος σήμερα και εξεγείρεται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, είδαμε και πρωτοφανείς εικόνες σε χώρες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεσηκώνεται ο κόσμος. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Αυτό είναι η ανησυχία σας. Ένα λεπτό, κυρία. Θέμα Συρίγου. Τι είπε ο κύριος Συρίγος? Να πάρει F-16 για να πάρει ρώσικα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος θα συγκρατεί την Τουρκία. Τι είπε έμεσα? Αναγορεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την κυβέρνησή της και την πολιτική της σε ρυθμιστικό παράγοντα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Πριν πάει ο κύριος Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι είπε ο κύριος Τσίπρας? Έβαλε το θέμα της πώλησης των F-16 και προέτρεψε τον Πρωθυπουργό να μεσολαβήσει στον Αμερικανό Πρόεδρο να μην πουληθούν τα F-16. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Έβαλε
αναγόρευσε ως ρυθμιστικό παράγοντα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον πρόεδρο και την πολιτική της, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ποια είναι η διαφορά τους? Καμία απολύτως. Ό,τι και να πείτε εδώ πέρα τώρα, αυτά είναι γεγονότα. Είναι μηδενική η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα. Και βέβαια αυτό δεν πρέπει να το ξεκόψουμε από τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή, που έβαλε και το θέμα προηγουμένως ο κύριος Κουρής, για το αν θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Βεβαίως. Και το θερμό επεισόδιο είναι μία... Συγγνώμη, ο κύριος Παναγιώτης. Και το θερμό επεισόδιο είναι μία, αν θέλετε, έκφανση της εξέλιξης αυτής, όπως την εννοεί η κυβέρνηση, που εφαρμόζει πιστά την πολιτική του ΝΑΤΟ, που συμπλέει με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Και το είδαμε. Πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, υπογράφηκε συμφωνία ανάμεσα Βουλγαρία και Τουρκία. Αυτό που εσείς λέτε η πολιτική των αγωγών και η πολιτική της ενεργειακής κίνησης, ότι θα διασφαλίσει και ότι θα κάνει, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γεννάει μεγαλύτερους κινδύνους και από αυτό κινδυνεύει ο ελληνικός λαός. Από την πολιτική της κυβέρνησης.